Βελιγράδου που οι μεγάλοι εργοδότες μάζεψαν ένα σκασμό λεφτά τα προηγούμενα χρόνια, οι εργαζόμενοι καθημερινά βιώνουν συνθήκες γαλέρας. Καταπατώνται και τα ελάχιστα δικαιώματα που μας έχουν μείνει. Στην Καβάλα, τουριστικό προορισμό πίσω από τα διαφημιστικά σπότ τους, η πραγματικότητα είναι για τους εργαζόμενους του κλάδου η εντατικοποίηση. Αφού η δουλειά βγαίνει με το μισό προσωπικό από αυτό που χρειάζεται και με απολαβές που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές ανάγκες μας και της οικογένειάς μας. Ειδικά σε τέτοιους καιρούς που η ακρίβεια σε καύσιμα, τρόφιμα, ρεύμα κτλ. Έχει σπάσει κόκαλα. Οι απλήρωτες υπερορίες, η αδήλωτη δουλειά, το να σε δηλώνουν 3 μεροκάματα την εβδομάδα και να δουλεύεις 7, η δουλειά χωρίς ρεπό και άδειες κάτω από συνθήκες εκβιασμού και τρομοκρατίας είναι κανόνας. Για να διατηρήσουν αυτή την κατάσταση, ενοχλούνται με τη δράση του σωματείου. Δεν θέλουν τους εργαζόμενους οργανωμένους. Δεν θέλουν τους εργαζόμενους να παίρνουν απόφαση ότι σύγχρονοι σκλάβοι δεν θα γίνουν. Είναι ξεκάθαρο για εμάς οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι απολύσεις, η αντικατάσταση παλιού και έμπειρου προσωπικού από νεότερους εργαζόμενους, πρακτικάριους, είναι τρόποι για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Το ζεστό χρήμα. Και σε αυτό έχουν πάντα σύμμαχο τις κυβερνήσεις που ψηφίζουν τον έναν εργατικό νόμο πίσω από τον άλλο. Εμάς αυτή η κατάσταση μας φέρνει σε αδιέξοδα. Σε μια καθημερινότητα, κάθε μέρα δουλειά, να μην μπορούμε να έχουμε τα βασικά. Και γι' αυτό λέμε φτάνει, ως εδώ θα αγωνιστούμε για αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, για συλλογική σύμβαση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, στην ίδια τη ζωή, τη δικιά μας, των παιδιών μας, των οικογενειών μας, δεν θα κάνουμε πίσω από αυτό. Πραγματικά πίσω από αυτήν την χρωματιστή και χαρούμενη κουρτίνα του τουρισμού, άμα την τραβήξουμε, κρύβονται όλες αυτές οι βάρβαρες εργασιακές σχέσεις. Όλη αυτή η εκμετάλλευση που πλέον τη ξέρετε όλοι, έχει ξεδιπλωθεί και όλοι μιλάτε για τους σκλάβους εργαζόμενους του τουρισμού. Μέσα σε όλα αυτά ξυπνήσαμε, κάναμε εμείς το σωματείο μας, παρόλο που ιδρύθηκε λίγο πριν την καραντίνα, συνεχίσαμε τις δράσεις μας μέσα στην καραντίνα και τώρα με τις νέες εκλογές βγήκε πιο δυνατό, όλοι οι εργαζόμενοι συσπηρώθηκαν στο σωματείο, υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει πολύ δύναμη και γι' αυτό γίναμε στόχος των μεγαλοεργοδοτών. Με το που τελείωσε η προστασία από τις αναστολές, κατευθείαν αρχίσαν οι απολύσεις. Απέλυσαν συνδικαλιστή συνάδελφο που διεκδικούσε τα δεδουλευμένα, τα επιδόματα, το επίδομα για το πτυχίο του, τις ώρες, το 8ωρο των κανονικών, τις βάρδιες μας, τις κανονικές, να ζούμε ανθρώπινα. Και γι' αυτό όποιος κουνιέται και του δένει στο μάτι, απολύεται με οποιαδήποτε αφορμή. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε αυτές τις μέρες στην Καβάλα, στις 20 Ιουλίου, Ιουνίου, και καταγγέλουμε αυτό το γεγονός και το λέμε ξεκάθαρα, ότι παρόλο που όλοι οι νόμοι είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα της μεγαλοεργοδοσίας, παρόλο που και η θεώρηση εργασίας αποδεκατίστηκε και έγινε μια ανεξάρτητη αρχή για να μην έχουν ευθύνες, παρόλα αυτά το σωματείο μας που έγινε δυνατό θα δώσει τη μάχη με όποιον τρόπο μπορεί και θα ξεκαθαρίσει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους μεγαλοεργοδότες, ότι οι εργαζόμενοι πλέον είναι ενωμένοι, αλληλέγγυοι και δεν σκύβουμε το κεφάλι. Θα παλέψουμε με όποιον τρόπο μπορούμε να δώσουμε έναν τίμιο αγώνα για να κερδίσουμε την αξιοπρεπή μας ζωή με τις οικογένειές μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην φοβούνται, να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν με το σωματείο μας για να ξέρουν τις επόμενες δράσεις μας και στην τριμέρη συνάντηση στο ΣΕΒΕ και για κάθε διεκδίκηση σε κάθε χώρο δουλειάς.